Τόση ώρα σας το εξηγούμε, κύριε αστυνόμε. Ο άντρας μου και εγώ πήγαμε χωριστά στο μπαρ γιατί θέλαμε να κάνουμε πως δεν γνωριζόμαστε. Για να μην είναι πλατωνικός ο ερωτάς μας, απλό. Γονάκου, Δουκακή, ο άνθρωπος έξω έχει ένα τεράστιο καρούμπαλο και θέλει να σου υποβάλει μήνυση. Και ξέρεις ότι το δικαστήριο δεν θα δείξει καμία επίοικια γιατί έτσι προηγούμενα στους ξυλοδαρμούς. Αυτά παλιότερα. Τώρα που αλλάξει, έχω γίνει πολύ καλό παιδί. Εκτός από σήμερα δηλαδή που ο τύπος κόλλαγε στη γυναίκα μου. Ο τύπος έξω είπε ότι δεν γνωρίζεστε. Μα για να καταλάβετε, αυτό είναι το σενάριο που παίζαμε. Ο Μινάς ήρθε, κάθισε δίπλα μου και μου είπε ότι έχω ωραία μάτια. Εντάξει, η αλήθεια να λέγεται. Και ωραία μάτια έχεις και αισθησιακότατη φωνή έχεις. Ηραστινό, με κανόνισε σήμερα που έχω κάνει και προθέμαση. Θα πας και εσύ την κουτουλιά σου! Άντε κάτσε κάτω, ρε Δουκάκη, που ήρθες να μας απειλήσεις κιόλας. Είμαι θαυμαστής της γυναίκας σου, σαν ακροατής. Την ακούω καθημερινά στο ραδιόφωνο. Και να σου πω και κάτι, χάρη σε αυτή θα την γλιτώσεις απόψε και δεν θα σε χώσω μέσα. Και θα προσπαθήσω να πείσω και τον άλλον να μην σου υποβάλει μήνυση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε αστυνομία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε να φύγουμε. Μην να πάμε να φύγουμε. Και εγώ θα σας κάνω αφιέρωση στο ραδιόφωνο. Έχετε κάποια προτίμηση? Βεβαίως. Αντώνης Ρέμος. Έτσι ξαφνικά. Αυτό θα μου αφιέρωσες. Έτσι ξαφνικά. Αυτό είναι υπονοούμενο για τη γυναίκα μου τώρα. Λουκάκι, σήκω, φύγε πριν το μετανιώσω. Αλλά φεύγω. Και εσύ κανόνισε να μου αφιερώσεις το κελί 33, Βασιλικούλα.